Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ να συνεχίσουμε για τις φιλοσοφικές, μάλλον ιατροφιλοσοφικές απόψεις του μεγάλου διανοητή της ύστερης αρχαιότητας του Γαλινού. Ένα από τα πιο βασικά κεφάλαια της φιλοσοφίας του Γαλινού είναι η περιγνώσεις θεωρία του, δηλαδή η γνωσιολογία του. Ο Γαλινός θεωρεί ότι ο άνθρωπος δεν έχει τις απαιτούμενες ικανότητες προκειμένου να γνωρίσει τα αντικείμενα εκείνα που υπερβαίνουν τις δυνάμεις του, δηλαδή με τα φυσικά θέματα, και φέρνει για παράδειγμα το ζήτημα της δημιουργίας του κόσμου. Θα μου πείτε, καλά, το ζήτημα της δημιουργίας του κόσμου είναι κοσμολογία μεταφυσική, είναι η αρχή του κόσμου, είναι, ανήκει στη σφαίρα της μεταφυσικής, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε με τις αισθήσεις και με την παρατήρηση να το προσεγγίσουμε. Συνεπώς, από μία άποψη βέβαια, γιατί αν πούμε ότι η κοσμολογία ανήκει στη μεταφυσική, δεν είναι απολύτως σωστό, αλλά η αρχή του κόσμου, η αναζήτηση της αρχής του κόσμου, είναι πέρα από τα εμπειρικά δεδομένα. Άρα αγγίζει κάπως την περιοχή του μεταφυσικού. Συνεπώς θα μας πει ο Γαλινός στο έργο του «Περί ψυχής, παθών και αμαρτημάτων». «Ου μην ηγέγον εν ή αγέννητος ο κόσμος, εστί δύναται το πράγμα αυτό μαρτυρήσε». Εάν ο κόσμος δημιουργήθηκε από κάποια αρχή ή κάποιες αρχές, ή είναι αγέννητος, δηλαδή υπήρχε πάντοτε, ο μόνος που το είχε πει αυτό ήταν ο Ηράκλητος, ότι κόσμον τον δε, ούτε της θεός, θεών, ούτε ανθρώπων επίση, αλλήνα ή και έστε και έστε, πήρα ίζων, απτόμενων μέτρα και αποσβενήμενων μέτρα. Είναι μια φωτιά που ανάβει και σβήνει συνέχεια με μέτρο, δηλαδή με νόμους καθορισμένους από τον κοσμικό λόγο, αλλά υπήρχε πάντοτε. Άρα δεν γνωρίζουμε εάν είχε μια αρχή ο κόσμος ή υπήρχε πάντοτε, δεν είναι αγέννητος. Ούτε είπε περασμένον ή άπειρον το παν. Ούτε εάν το παν, δεν λέει ο κόσμος, γιατί ξέρει ότι υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Το παν λοιπόν είναι, έχει κάποιο τέλος ή είναι άπειρο. Γιατί αυτά τα ζητήματα υπερβαίνουν την εμπειρία μας και δεν ομοιάζουν με τα γεωμετρικά προβλήματα, όπως εάν επιταχθεί στο κύκλο δωδεκάγωνων ισόπλευρών και ισογόνου περιγράψει ή εγγράψει, ευθέως του το πείσεις. Αν σου πει κάποιος να εγγράψεις ένα κύκλο, ένα δωδεκάεδρο, ισόπλευρο και ισογόνιο, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Βεβαίως είχε διδαχθεί και γεωμετρία ο Γαλινός. Συνεπώς, σε εμάς, στις γνωστικές μας δυνατότητες, προσιτείνει μόνο η εμπειρική πραγματικότητα. Δεν αρκεί όμως μόνο να παίρνουμε πληροφορίες από τις αισθήσεις για αυτήν την πραγματικότητα, αλλά χρειάζεται να κάνουμε και συλλογισμούς πάνω σε αυτές τις μαρτυρίες των αισθήσεων. Αυτό μας θυμίζει και τον Αριστοτέλη με την θεωρία του περιλογικής και βεβαίως και περισυλλογισμών. Θα τα πούμε αυτά στον Αριστοτέλη. Καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι τα κριτήρια της αλήθειας, δηλαδή αυτά τα οποία θα μας οδηγήσουν να βρούμε την αλήθεια για τον κόσμο, παραδείγματος χάρη, είναι η αίσθηση και η νόηση. Ούτε μόνο τις αισθήσεις πρέπει να εμπιστευόμαστε, ούτε όμως να τις απορρίψουμε εντελώς, γιατί εάν δεν υπάρχουν αυτές, δεν μπορεί η νόηση να φτάσει στην αλήθεια. Άρα θα μας πει στο έργο του, στην πραγματεία του περί της αρίστης διδασκαλίας, το εξής. Αίσθησήν τε και νόησιν, εν αργή κριτήρια του αληθούς είναι, συγχωρήσιεν αν της. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι τα κριτήρια, τα αναμφισβήτητα κριτήρια για την εύρεση της αλήθειας είναι και η αίσθηση και η νόηση. Όπως ακριβώς και είπε και ο Δημόκλητος, ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε στις μαρτυρίες των αισθήσεων, αλλά να επεξεργάζει την νόηση τις μαρτυρίες αυτές και να προχωρεί παραπέρα. Συνεπώς αναγνωρίζει την αξία της εμπειρίας, αλλά μόνη αυτή δεν αρκεί και θα μας πει και τους λόγους, συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, η επιστήμη και ειδικότερα η ιατρική εμπεριέχουν και θεωρητικά στοιχεία. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα,
ότι η λογική βοηθάει τον ιατρό να πάει από τις πολλές ειδικές περιπτώσεις στα καθόλου, σε μία γενική περίπτωση ασθένεια προκειμένου, για να μπορέσει να βρει και τον τρόπο ιασής της. Εμπεριέχουν λοιπόν η επιστήμη και η ειδικότερη ιατρική θεωρητικά στοιχεία, τα οποία υπερβαίνουν την απλή συσσόρευση εμπειρικών δεδομένων. Δεν αρκούν τα εμπειρικά δεδομένα να τα συλλέξουμε, πρέπει και να τα επεξεργαστεί η νόηση. Δεύτερον, η εμπειρία δεν μπορεί να θεμελιώσει μόνη της την ορθότητά της, αλλά πρέπει να προσφεύγει σε αναμφισβήτητα κριτήρια ορθότητας που έχει καθιερώσει η κοινωνία. Πολλές φορές οι αισθήσεις μας ξεπατούν. Γι' αυτό λέμε έχω μία ψευδαίσθηση πολλές φορές. Τα είχαμε πει αυτά στο κεφάλαιο για τον Παρμενίδη, τον Ελεάτη. Συνεπώς, για την εύρεση της αλήθειας και την πρόοδο της επιστήμης χρειάζεται η λογική, η οποία χρησιμοποιεί υποθέσεις και επινοεί θεωρίες και μεθόδους όπως η συναγωγή και η διαίρεση, ήδη ο Πλάτων τις είχε αναφέρει, ή επισημαίνει ομοιότητες και διαφορές των πραγμάτων. Αυτά τα βρίσκουμε στην πραγματεία του περί των Ιπποκράτους και Πλάτωνος δογμάτων. Πρόκειται για τις δύο μεθόδους της διαλεκτικής τις οποίες αναφέρεται και ο Πλάτων. Ο Πλάτων είχε πει συγκεκριμένα στο Φέδρο «Εις μίαν τε ιδέα συνωρώντα άγιντα απολαχή διεσπαρμένα ή να έκας τον οριζόμενος, δήλων ποι περιού αν αίδη δάσκηνε θέλει». Όταν συνάγουμε τα πολλά ποικίλα διεσπαρμένα στον φυσικό κόσμο πράγματα σε μία ιδέα, σε μία έννοια, τότε έχουμε τη σύνθεση ή τη συναγωγή. Και μπορούμε να δώσουμε ορισμό περί ενός πράγματος. Όταν τα πολλαχή διεσπερμένα, δηλαδή αφαιρούμε τα κοινά χαρακτηριστικά από πολλά όμοια πράγματα και δίνουμε τον ορισμό του, παραδείγματος χάρη, της κλίνης. Τι είναι κλίνη? Ένα εργαλείο, ένα έπιπλο το οποίο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να αναπαύεται, για να κοιμάται. Τώρα, από τι είναι κατασκευασμένη ή το μέγεθός της κτλ., δεν μας ενδιαφέρει. Δίνουμε λοιπόν τον ορισμό, βλέπουμε 1, 2, 3, 5 κλίνες πώς λειτουργούν, παίρνουμε τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ουσιώδη κοινά χαρακτηριστικά και δίνουμε τον ορισμό. Το ίδιο και για τα φυσικά όντα. Το πάλιν κατήδη δύναστε διατέμνην, κατάρθρα υπέθηκεν, και όταν έχουμε δώσει πλέον έναν ορισμό και θέλουμε να δούμε αν ισχύει και πάμε να δούμε στις πολλές ειδικές περιπτώσεις ισχύει ο ορισμός για όλες τις περιπτώσεις, τότε είναι ορθός. Έχουμε την αντίθετη πορεία από το εν στα πολλά, τη διαίρεση δηλαδή. Το σημείο κίνησης οπωσδήποτε της γνωστικής λειτουργίας είναι πάντως οι αισθήσεις ή το φυσικό κριτήριο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Όμως, εκτός των αισθήσεων, όπως είπαμε, χρειάζεται και η νόηση από την οποία πηγάζει η λογική που μας οδηγεί στους ορθούς συλλογισμούς. Τώρα, πολύ βασικές είναι οι απόψεις του Γαλινού σχετικά με την επιστημονική μέθοδο που πρέπει να ακολουθούν οι επιστήμονες και κυρίως οι ιατροί. Υπάρχει ένα έργο του περί των ιδίων βιβλίων, σχετικά με τα δικά του δηλαδή έργα. Ο ίδιος έχει γράψει σχετικά με τα έργα του κάποια πράγματα, όπου ομολογεί ότι έχει μελετήσει πολύ τη φιλοσοφία, τους φιλοσόφους και έχει παρατηρήσει τις διαφωνίες των φιλοσόφων μεταξύ τους σχετικά με τη λογική θεωρία που πρέπει να υιοθετούμε για να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Και αποφάσισε, επειδή είδε ότι δεν συμφωνούν και ότι κανένας ουσιαστικά δεν έχει απολύτως δίκιο, όλο το δίκιο με το μέρος του, αποφάσισε να παραμείνει ανεπηρέαστος από όσα εκείνοι υποστηρίζουν και να ακολουθήσει για να βρει την αλήθεια το πρότυπο των γεωμετρικών αποδείξεων, οι οποίες εξασφαλίζουν τον ακριβή έλεγχο των προτάσεων και το διαχωρισμό τους σε ψευδείς και αληθείς. Λέει συγκεκριμένα στο έργο του περί των ιδίων βιβλίων. Όταν γνευρωμεν αποδεικτικήν μέθοδον ή επί το ζητούμενον ημάς άγει, όταν ζητάμε λοιπόν να βρούμε μία μέθοδο που θα μας αποδείξει ότι καλώς έχουμε συναγάγει ορισμένα συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις μας, τότε πρέπει
αυτή η μέθοδος να είναι η κατά γεωμετρίαν και αριθμητικήν. Είναι πιο σίγουρη μέθοδος. Και επίσης το ίδιο έργο θα πει «Αλλήλεις μεν λέγω διαφέρεστε τους φιλοσόφους». Βλέ παρατηρώ ότι δεν συμφωνούν φιλόσοφοι, διαφωνούν, δίκιο έχει φιλόσοφοι, πάντα διαφωνούν μεταξύ τους και σε όλα τα θέματα σχεδόν. Βέβαια κάποιοι έχουν επηρεαστεί από άλλους, κυρίως τους μεγάλους φιλοσόφους, εξού και πλατωνικοί, περιπατητικοί δηλαδή αριστοτελικοί κτλ. Αλλά η μία σχολή με την άλλη οπωσδήποτε έχει διαφορές. Λοιπόν, διαφέρουν οι φιλόσοφοι εν τη λογική θεωρία και κυρίως ως προς την λογική, ως προς τον λογικό έλεγχο των προτάσεων που διατυπώνουμε. Έτσι τους περιπατητικούς και στοικούς και πλατωνικούς διαφέρουν οι μένα από τους δε. Και γι' αυτό εγώ πρέπει να διαφοροποιηθώ, αποστήνε μεν όν εκείνη λέγουση, πρέπει να κρατηθώ μακριά εφόσον αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους και εγώ δεν συμφωνώ απολύτως με κανέναν από αυτούς, να κρατηθώ μακριά από αυτές τις απόψεις, ακολουθήσε δε το χαρακτήρι των γραμμικών αποδείξεων. Και σκέφτηκα ότι πιο σίγουρη μέθοδος για να βρω την αλήθεια είναι εκείνη η μέθοδος που ακολουθεί η γεωμετρία και η αριθμητική γενικά. Στη συνέχεια παριθμεί τις 7 βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου ο ερευνητής να γνωρίσει την αλήθεια. Και είναι οι εξής. Πρώτον, η φυσική ευστροφία, οξία φύσης θα πει. Το λέμε και σήμερα, μα τι οξύνους είναι αυτός ο άνθρωπος. Καταρχήν ο ερευνητής πρέπει να έχει μία ευφυΐα υψηλή για να μπορεί να κάνει τις έρευνές του. Δεύτερον, η σωστή αγωγή και άσκηση. Αγωγείται και άσκηση, δηλαδή η σωστή παιδεία και η εξάσκηση στην έρευνα. Τρίτον, η ακρόαση των καλύτερων δασκάλων, της κατά τον εαυτού χρόνων αρίστης είναι δοκούση. Πάλι και αυτό ανάγεται στην σωστή παιδεία. Τέταρτον, η μεγάλη εργατικότητα, αυτόν είναι φιλοπονότατον. Να έχει τη δύναμη να εργάζεται νυχθημερών για να ανακαλύψει την αλήθεια σχετικά με τον κόσμο, τους ανθρώπους, τον εαυτό του, τις ασθένειες φυσικά ο ιατρός, την ίαση των ασθενειών, όπως και ο Δημόκλητος. Ήθελε μόνο να εργάζεται να βρει την αλήθεια και δεν τον ενδιαφέραν ούτε τα πλούτη, ούτε να γίνει ο μέγας βασιλεύς των Περσών, ούτε η δύναμη, τίποτα. Μόνο να βρει μία απόδειξη ισχυρή για αυτά τα οποία αναζητούσε. Πέμπτον, ο πόθος της αλήθειας, που τον οθεί να ασχολείται σε όλη του τη ζωή με την επιστημονική έρευνα, περιφρονώντας τις υλικές απολαύσεις που επιδιώκουν οι πολλοί. Βέβαια, άμα πει στους πολλούς, κάτσε και σήμερα, όλες τις εποχές, κάτσε και μελέτησε και ερεύνησε, βέβαια υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν αφοσιωθεί ψυχήτα και σώματι στην έρευνα, αλλά είναι πολύ λίγοι και δεν θέλουν τίποτε άλλο, τίποτα άλλο τους ευχαριστεί τόσο στο να κάθονται να ερευνούν, ο καθένας ανάλογα με το αντικείμενο που τον ελκύει, ανάλογα με την επιστήμη του, τι συνέβη την παλαιολιθική εποχή, τι ανεκάλυψε η αρχαιολογία, τι επίκειται να ανακαλύψει η σύγχρονη αστρονομία και ούτω καθεξής. Αυτοί είναι οι πολύ λίγοι που χαίρονται ιδιαίτερως μόνο με αυτά να ασχολούνται και δεν θέλουν ούτε κοινωνικές αναστροφές, ούτε υλικές απολαύσεις, ούτε τίποτα, μόνο να ερευνούν το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Εκεί ανήκε, σε αυτούς τους ολίγους εκλεκτούς ανήκε και ο Γαλινός. Ο πόθος λοιπόν της αλήθειας που τον Αθήνα ασχολείται σε όλη του τη ζωή με την επιστημονική έρευνα, περιφρονώντας αυτά που επιδιώκουν οι πολλοί. Θα μας πει σε ένα έργο του προς Πατρόφιλον, ένας φίλος του ήταν αυτός, περί συστάσεως ιατρικής σχετικά με την ιατρική επιστήμη. Ήτα πέμπτον, όπερο λυγής της υπήρξεν, πέμπτο λοιπόν κριτήριο για να βρούμε την αλήθεια που σε πολύ ολίγους ανθρώπους υπάρχει αυτό, αληθείας ορεχθήνε. Να επιθυμούν την αλήθεια, όρεξη, δηλαδή με σφοδρό πάθος να την αγαπήσουν, να είναι εραστές της αλήθειας, της έρευνας. Και τούτο σπουδάσε μόνον ενάπαντι το βίο και μόνο με αυτόν ασχολούνται σε όλη τους τη ζωή, ως ερημίτες δηλαδή. Θα μας πει ο Αριστοτέλης ότι, θα τα δούμε αυτά αργότερα, ότι ο άνθρωπος που δεν θέλει να βρίσκεται σε κοινωνία, να ανήκει σε μια πολιτική κοινωνία, αλλά να ζει κατά μόνας, είναι ή θηρίο ή θεός. Αυτοί είναι οι θεοί, οι μικροί θεοί, οι οποίοι ανακαλύπτουν και πράγματα και βεβαίως ωφελούν όλη την ανθρωπότητα με τις ανακαλύψεις τους. Καταφρονήσαντα λοιπόν τον άλλον απάντων, άτης πολλής διεσπούδαστε.
να ορεχθούν την αλήθεια και τούτο σπουδάσε μόνον ενάπαντι το βίο και μόνο με αυτό να ασχολούνται σε όλη τους τη ζωή, περιφρονώντας όλα τα άλλα που θεωρούν ευχάριστα οι πολλοί. Έκτον, η εκμάθηση μιας μεθόδου, επί τη βάση της οποίας θα μπορεί να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος. Έκτον, εκμαθεί την αμέθοδον ή διακρίνεται το αληθέστε και το ψεύδος. Πάλι στο έργο του Προσπαρτοτρόφιλων περί συστάσεως ιατρικής. Και έβδομο, η εξάσκηση στην κατάλληλη αυτή μέθοδο. Όπως ο γιατρός που δίνει συνταγές και φάρμακα, αυτό και αυτό και αυτό το βήμα θα κάνεις για να θεραπευτείς από την ασθένεια, έτσι και αυτός όταν πρόκειται να δώσει οδηγίες για την επιστημονική μέθοδο, δίνει πολύ σαφείς και συγκεκριμένες και μεθοδικές οδηγίες. 1, 2, 3, 7. Συμπέρασμα σε όλα αυτά είναι ότι η συμβολή του γαλινού όχι μόνο στην ιατρική επιστήμη αλλά γενικώς στην πρόοδο των επιστημών και βεβαίως και της ηθικής είναι πολύ σημαντική και επηρέασε βεβαίως για πολλούς αιώνες ιατρούς και επιστήμονες, αλλά ορισμένα από τα διδάγματά του, κυρίως αυτά που αφορούν την επιστημονική μέθοδο και την ηθική, είναι πολύ επίκαιρα και εφαρμόσιμα ακόμη και στις ημέρες μας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για έναν άλλο πλατωνικό φιλόσοφο, αυτή τη φορά όμως όχι εκλεκτικό. Από τους εκλεκτικούς πλατωνικούς επέλεξα τους πιο σημαντικούς για να σας παρουσιάσω τις θεωρίες τους. Τώρα θα μιλήσουμε για τον Θέωνα τον Σμυρναίο, ο οποίος και αυτός έζησε μετά Χριστόν 1ο με 2ο αιώνα, ήταν σύγχρονος του Πλουτάρχου, θεωρείται ο πλατωνικός φιλόσοφος, αλλά όχι εκλεκτικός. Ασχολήθηκε με τη μελέτη και την ερμηνεία των πλατωνικών διαλόγων. Αυτός επηρεάστηκε μόνο από τους πλατωνικούς διαλόγους, μόνο δηλαδή από τις πλατωνικές απόψεις και έγραψε δύο έργα. Κύρια έργα, υπήρχαν και δευτερεύοντα, αλλά δύο είναι τα κύρια έργα του. Τα σχόλια εις την πολιτεία του Πλάτωνος, δεν χρειάζεται ερμηνεία, αυτό το κατανοούμε όλοι, και μία πραγματεία που αναφέρεται στα πλατωνικά μαθηματικά και που είναι το μόνο από τα έργα του που διασώθηκε και έχει ως τίτλο «Των κατά των μαθηματικών χρησίμων εις την Πλάτωνος ανάγνωση». Αυτά που είναι χρήσιμα για μας όταν θέλουμε να μελετήσουμε τα έργα του Πλάτωνος. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που έχει ως στόχο του να κάνει κατανοητά τα πλατωνικά μαθηματικά, αλλά όχι μόνο τα μαθηματικά και κάποιες άλλες, παρότι ο τίτλος μας δείχνει ότι η προσοχή του επικεντρώνεται στα μαθηματικά, αλλά και ορισμένες άλλες θεωρίες του Αθηναίου φιλοσόφου. Θα μας πει συγκεκριμένα στο έργο του αυτό, ότι μεν ουχίονται συνήνε των μαθηματικών λεγόμενων παραπλάτωνοι, μη και αυτόν εισκειμένον εν τη θεωρία ταύτη, πας αν που ομολογήσιεν. Είναι γενικώς παραδεκτό ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις μαθηματικές απόψεις του Πλάτωνος, εάν δεν έχουμε εξασκηθεί στην θεωρία αυτή, δηλαδή στην επιστήμη των μαθηματικών. Ο Θεόν γνώριζε άριστα τα πλατωνικά κείμενα, βεβαίως επηρεάζεται από αυτά, κάνει συνεχείς αναφορές σε αυτά και πολλές φορές κατά λέξη και αναφέρεται κυρίως στην πολιτεία. Η εισαγωγή της πραγματείας του αναφέρεται στις πλατωνικές απόψεις, οι οποίες τονίζουν τη σπουδαιότητα των μαθηματικών. Κατόπιν, ακολουθεί μία εκτενή σύγκριση μεταξύ της φιλοσοφίας και των ιερών μυστηριακών τελετών. Το υπόλοιπο έργο διαρρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο, αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια η θεωρία των αριθμών. Στο δεύτερο, εκτίθεται η στοιχειώδης θεωρία της μουσικής. Και στο τρίτο γίνεται λόγος για την αστρονομία. Δηλαδή πρόκειται για αυτές τις επιστήμες που είχαν ονομάσει ήδη Πυθαγόροι αδελφές επιστήμες. Και μάλιστα χρησιμοποιεί και σχεδιαγράμματα προκειμένου να κάνει σαφέστερες τις απόψεις του. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς είναι βέβαια όσα είπε περί φιλοσοφίας. Υπάρχουν στην πραγματεία του, εκτός από απόψεις περί μαθηματικών, μουσικής και αστρονομίας, και ορισμένα φιλοσοφικά χωρία, όπως είναι εκείνα που αναφέρονται στο έργο της φιλοσοφίας, το οποίο, στο κύριο έργο της φιλοσοφίας, γιατί είναι πολλά τα έργα της, δηλαδή στη σταδιακή άνοδο της ψυχής από τον κόσμο των αισθητών στην περιοχή των ιδεών, δηλαδή στην περιοχή των νοητών προτύπων.
Κατά τον Θεώνα, η φιλοσοφία ομοιάζει με την τελετή της μύσης. Ας μην ξεχνούμε ότι και στο Συμπόσιο ο Πλάτων ομιλεί με μυστικιστικούς όρους και στο Φέδρο χρησιμοποιεί μυστικιστικούς όρους, αλλά στο Συμπόσιο έχουμε ακριβώς τη σταδιακή άνοδο της ψυχής του Σωκράτη από τον αισθητό κόσμο στην ιδέα του ωραίου και αυτό γίνεται κάτω από την διδασκαλία της ιέρειας Διοτίμας, δηλαδή πρόκειται για ιερή τελετή. Κατά τον Θεώνα λοιπόν η φιλοσοφία μοιάζει με την τελετή της μύησης, θα μας πει συγκεκριμένα. Στο έργο του, αυτό που ανέφερα, τον κατά των μαθηματικών χρησίμων, εις την Πλάτωνος Ανάγνωση. Και γάρ την φιλοσοφία μη συμφέει της αναλυθούς τελετής. Η φιλοσοφία είναι ένα είδος μύησης, θρησκευτικής τελετής και των όντων ως αληθώς μυστηρίων παράδοση. Και σαν να παραδίδει ο μύστης, δηλαδή ο ιερέας, στους μειωμένους τα μυστήρια, δηλαδή να τους αποκαλύπτει σταδιακά τα μυστήρια. Μύσεως δε μέρη πέντε. Και απόδειξη ότι πέντε μέρη της μύσεως έχουμε και πέντε είναι οι βαθμίδες της φιλοσοφικής εκπαίδευσης. Ήδη πέντε ήταν και οι αναβαθμοί της ανόδου της ψυχής από τα αισθητά στα νοητά και στο Συμπόσιο Πλάτωνος. Τώρα θα μου πείτε πώς ένας στοχαστής με μαθηματικό μυαλό δίνει τόση σημασία σε θρησκευτικές τελετές και σε μυστικιστικά δρώμενα. Μα δεν ήταν άσχετα τα μένα από τα δε εκείνη την εποχή, μπορούσε κάποιος να ήταν μαθηματικός και να ασχολείται και με μυστικιστικές τελετές, με θρησκευτικά θέματα και βεβαίως και με φιλοσοφία. Ήδη από τους Πυθαγορείους συνέβη αυτό. Αυτή η σύζευξη δεν ήταν κάτι σήμερα στην εποχή μας. Θα μας φανεί πολύ παράξενο ένας μαθηματικός να ασχολείται με θεολογικά ζητήματα ή με φιλοσοφικά ακόμη. Τότε ήταν σύνηθες. Έχουμε τους Πυθαγορείους, έχουμε τον Πλάτωνα και βεβαίως τους Πλατωνικούς, τους διαδόχους του και κυρίως τους εκλεκτικούς Πλατωνικούς, αλλά είναι και ο Θεόνος Μυρναίος. Θα μας πει συγκεκριμένα, τα πέντε στάδια της μύησης είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, ο καθαρμός. Πριν εισέλθουν στα ανώτερα στάδια της μύησης οι μειούμενοι, έπρεπε να καθαρθούν από τους ρήπους του σώματος και της ψυχής. Γι' αυτό και ας πούμε σε εισαγωγικά εβαπτίζοντο, δηλαδή ελούοντο, πριν παρακολουθήσουν τα μυστήρια, τις ανώτερες βαθμίδες των μυστηρίων, είτε σε θάλασσα είτε σε ποταμούς. Άρα έχουμε τον καθαρμό. Εξού και η δική μας τελετή της βαπτίσεως. Πήρε πολλά πράγματα δηλαδή από αυτήν την τελετή του καθαρμού. Υπάρχει και το βυζαντινό ρητό, στην Αγία Σοφία υπήρχε, πλήνωνα νομίματα μη μόνον όψιν. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είσαι πλημμένος, καθαρός για να εισέλθεις στην Εκκλησία, αλλά κυρίως από και από τα νομίματά σου. Και την παλαιότερη εποχή που τα λουτρά που έκαναν οι άνθρωποι ήταν σπάνια σε σχέση με την εποχή μας βέβαια, που είναι καθημερινή υπόθεση, τις Κυριακές προπαντός που πήγαιναν στην Εκκλησία έπρεπε να είναι καθαροί και στο σώμα και στην ψυχή. Συνεπώς, τα πέντε στάδια της μύσης είναι πρώτον ο καθαρμός, δεύτερον η της τελετής παράδοσης. Δηλαδή η διδασκαλία των γενικών καταρχήν αρχών ή μυστικών σε εισαγωγικά της μυστικιστικής θρησκείας. Τρίτον η εποπτεία. Είναι το ανώτερο στάδιο όπου εποπτεύω σημαίνει βλέπω, θεώμαι, όπου ο ιερέας έδειχνε στους μειουμένους κάποια πράγματα, έδειχνε ένα στάχι, καταρχήν γιατί οι τελετές αυτές ήταν συνδεδεμένες με τη λατρεία της Δήμητρας ή της παλαιάς γης μητέρας, Δημήτρη, Γημήτρη, είχε να κάνουν και με την εφορία της γης. Εποπτεία λοιπόν σημαίνει ότι έβλεπαν κάποια δρόμενα ή έβλεπαν την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Άδη και τα λοιπά. Δηλαδή μυστικιστικές τελετές που έχουν να κάνουν πάντα με την εφορία της γης, σαν ένα είδος θρησκευτικών δρόμων. Δηλαδή είχαν κάτι το θεατρικό αυτές οι τελετές, αλλά πάντα προσανατολισμένο προς την θρησκεία. Εποπτεία λοιπόν.
Τέταρτον, η ανάδεση και στεμάτων επίθεση, ώστε και εταίρηση αν τις παρέλαβε τελετάς παραδούνε δύναστε, αφού είχαν φτάσει στο ανώτερο λοιπόν στάδιο, τους έβαζαν κάποια στεφάνια στο κεφάλι, ανάδεση λοιπόν και επίθεση στεμάτων, και το οποίο σημαίνει ότι πλέον ήταν ικανοί να παραδώσουν και αυτοί σε άλλους τις τελετές. Και πέμπτον, η περιγενωμένη ευδαιμονία. Η ευδαιμονία εκείνη την ώρα, δεν χρειαζόταν να περιμένουν μόνο στην άλλη ζωή να πάνε για να νιώσουν ύψιστη ευδαιμονία, εκεί και εδώ και τώρα που λέμε εμείς, αυτός είναι όρος χινκ αντ ουντ νουνκου, είναι όρος θρησκευτικών τελετών. Μόλις λοιπόν έφτανε στο ανώτατο στάδιο, ένιωθαν και ιδιαίτερα ευδαίμονες. Τώρα, σε αυτά τα πέντε στάδια αντιστοιχούν οι πέντε βαθμίδες της φιλοσοφικής εκπαίδευσης. Πρώτον, η εκμάθηση των βασικών φιλοσοφικών θεωριών. Υπάρχουν βαθμίδες στην φιλοσοφία κατά τους Πυθαγορείους και κατά τον Πλάτωνα. Δεν μπορεί κατευθείαν να πας στα ανώτερα φιλοσοφικά μαθήματα αν δεν προηγηθούν κάποια ευκολότερα και απλούστερα. Δεύτερο, η παρακολούθηση των δυσκολότερων μαθημάτων, σταδιακά λοιπόν. Τρίτον, η θέαση του κόσμου των ιδεών. Μετά και από τα πιο δύσκολα μαθήματα έχουμε τη θέαση από την νόηση των ιδεών. Τέταρτον, η μετάδοση της αποκτηθήσας γνώσης, αφού πλέον φτάσει κανείς στο ύψος στο σημείο της γνώσης, μπορεί να τη μεταδώσει και σε άλλους. Και πέμπτον, η ευδαιμονία που επακολουθεί. Ο παραλληλισμός της φιλοσοφίας με τα μυστήρια είναι ένα θέμα που επανέρχεται συχνά, όπως είπα, και στους πλατωνικούς διαλόγους. Έτσι, όπως είπα και πριν γενικά, αλλά μπορούμε να το δούμε και λεπτομερέστερα, έχουμε την μίμηση του Σοκράτη από την Ιέρια Διωτήμα στο Συμπόσιο σε πέντε στάδια. Πρώτον, ο έρωτας ενός ωραίου σώματος και κατόπιν όλων των ωραίων σωμάτων. Δεύτερον, η ομορφιά στις ψυχές, το εν τες ψυχές κάλος, που είναι ανώτερη από την ομορφιά του σώματος. Παρατηρούμε και σήμερα ότι μπορούμε να θαυμάζουμε ένα ωραίο σώμα, ένα ωραίο άνθρωπο, αλλά αν δεν είναι και φύση, αν δεν έχει ωραίο λόγο, αν δεν έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα, σε λίγο βαριόμαστε. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ομορφιά στην ψυχή, μας ελκύει συνέχεια. Είναι το αμήχανο κάλος που είχε και ο Σοκράτης. Ακόμα και αν δεν είναι σωματικά ωραίος ή πολύ ωραίος. Άρα το εν τες ψυχές κάλος είναι ανώτερο του εν τη σώμαση κάλους. Τρίτον, το εν της επιτιδεύμασης και της νόμης καλών. Το καλό, το ωραίο που υπάρχει σε κάποιες επιστήμες, μάλλον όχι σε επιστήμες ακόμη, σε κάποιες πρακτικές ενέργειες ή στους νόμους, δηλαδή έχει να κάνει με την πρακτική και πολιτική ζωή. Τέταρτον, το κάλος των επιστημών, η ομορφιά της, η ωραιότητα της γνώσης. Και πέμπτον, η ιδέα του ωραίου που μας οδηγεί στην αρετή και μας χαρίζει την ύψιστη ευδαιμονία. Αλλά και η περιγραφή της θέασης των ιδεών από την ψυχή στο Φέδρο γίνεται με μυστικιστικούς όρους. Θα μας πει συγκεκριμένα ο Πλάτων στον Φέδρο τα εξής. «Κάλλος δε τότε ειν ειδίν λαμπρών». Όταν φτάσει κανείς στην ανώτατη βαθμίδα της μύησης ή οι ψυχές πριν εκπέσουν στη γη, σε ένα σώμα μέσα, έβλεπαν, θαύμαζαν, θεόντο, την λαμπρότητα του κάλλους, δηλαδή τη φωτεινότητά του. Η λαμπρότητα έχει να κάνει με το φως. Το φως πάλι έχει να κάνει με τη γνώση. Και βεβαίως και με τα μυστήρια, όπου υπήρχαν συχνές εναλλαγές σκότους και εκτυφλωτικού φωτός μέχρι την τελική θέαση των δρόμενων που είπαμε σε ατμόσφαιρα πολύ φωτεινή. Κάλλος λοιπόν είναι η δί λαμπρών, ότε συνευδαίμονη χορό μακαρία ανόψεντε και θέα, καλά είναι για το χορό των ψυχών που ακολουθεί κάθε μία το Θεό της, και τελούντο των τελετών ειν θέμις λέγειν μακαριωτάτην. Και τότε οι ψυχές ελάβαναν μέρος σε τελετές μυστηριακές, δηλαδή ένιωθαν τόση χαρά και τόση ευδαιμονία βλέποντας τις ιδέες, όπως οι μοιούμενοι βλέποντας τις τελετές των μυστηρίων. Και ετελούντο, όρος ετελούντο μας παραπέμπει κατευθείαν σε τελετές θρησκευτικές. Και μετά, ολόκληρα και απλά και ατρεμή και ευδαίμονα φάσματα μοιούμεν είτε και εποπτεύοντες. Εποπτεύω, μοιούμε, καθαρά μυστικιστικοί όροι, φάσματα, δηλαδή εικόνες, απλές και αμετάβλητες, ατρεμείς και ολόκληρες, χωρίς να τους λείπει κάτι, ενα βγει καθαρά καθαροί όντες, η έννοια του καθαρού, μέσα σε καθαρό φως και ασήμαντι τούτου ον ινδί σώμα περιφέροντες ονομάζομαι και απαλλαγμένοι από αυτό που το ονομάζομαι σώμα, οστραίου τρόπον δεδεσμευμένοι και είμαστε δεμένοι πάνω στο σώμα, μέσα στο σώμα αυτό, όπως το όστρακο κρατάει το σώμα του θαλασσίου ζώο που βρίσκεται μέσα σε εκείνο.
Το ίδιο και στο μύθο του Σπηλαίου στην Πολιτεία. Έχουμε μια σταδιακή άνοδο της ψυχής από τη σκοτεινή και απατηλή περιοχή της υλικής πραγματικότητας στον κόσμο, το φωτοβόλο κόσμο των ιδεών. Επίσης, η εκπαιδευτική διαδικασία που εισηγείται ο Πλάτων στην Πολιτεία περιλαμβάνει ορισμένα στάδια, όπως έχουμε ήδη πει. Και έχουμε τον Θεό να λέγει τα εξής. Ο δε Πλάτων από 5 μαθημάτων δίν φυσήν πίστε την κάθαση. Η κάθαση της ψυχής ή η άνοδός της από τον αισθητό κόσμο στο κόσμο των ιδεών γίνεται σε 5 βαθμίδες, σε 5 μαθήματα. Ταύτα δε στην αριθμητική γεωμετρία πράγματι, θεωρούσε ο Πλάτων ότι δια της αριθμητικής και της γεωμετρίας οξύνεται το μυαλό, ο νους του ανθρώπου και του νέου και μπορεί μετά εύκολα να παρακολουθήσει τα δύσκολα φιλοσοφικά μαθήματα. Αριθμητική, γεωμετρία, στερεομετρία, τα τρία δηλαδή αναφέρονται σε αυτά που λέμε σήμερα μαθηματικά, μουσική και αστρονομία. Η μουσική πολύ βασική, η σδή, μπαίνει μέσα στην ψυχή χωρίς καν να το καταλαβαίνει ως άνθρωπος και την ηρεμεί, εφόσον είναι κατάλληλη βέβαια, και η αστρονομία. Εποπτείαν δε ονομάζεται περί τα νοητά και τα όντως όντα και των ιδεών πραγματεία. Και όταν φτάσει κανείς στο ανώτερο στάδιο της μάθησης, της γνώσης, πλέον μπορεί να θεαθεί τις ιδέες ακριβώς όπως και στα μυστήρια βλέπουν κάποια πράγματα οι μειούμενοι. Και τέλος έχουμε την ανάδεση και κατάστεψη και αυτό είναι στον Πλάτωνα. Όταν ο μαθητής φτάσει σε τέτοιο στάδιο τελειότητας, έχει πλέον γνωρίσει, έχει θεαθεί, γιατί γνώση με την έννοια της λογικής δεν ισχύει απολύτως για τις ιδέες, έχει πλέον θεαθεί τις ιδέες και η κατάδεση των Στεφάνων σημαίνει ότι μπορεί πλέον να διδάξει και σε άλλους, να γίνει ο ίδιος διδάσκαλος και παιδαγωγός να οδηγήσει και άλλους στην αλήθεια. Πέμπτον δανεί και τελαιότατον η εκ τούτων περιγενωμένη ευδαιμονία. Και κατά αυτόν τον Πλάτωνα ομοίησε Θεό κατά το δυνατόν. Το τελευταίο και πέμπτο στάδιο είναι η ευδαιμονία που μας δίνει στην ψυχή αυτή η θέαση των ιδεών και η ομοίωση με τον Θεό. Τώρα, λέγει και ορισμένα πράγματα ο Θεόν για τα μαθηματικά, την μουσική και την αστρονομία. Τα μαθηματικά αποτελούσαν ήδη από την εποχή των Πυθαγορείων το απαραίτητο θεμέλιο της φιλοσοφίας. Ο Πλάτων μάλιστα υιοθέτησε χωρίς καμία επιφύλαξη αυτή την άποψη και μάλιστα δεν δεχόταν στην Ακαδημία κανένα αγιομέτρητο. Όλοι γνωρίζουμε το μηδής αγιομέτρητο Συσίτο. Κανένας που δεν έχει γνώση μαθηματικών δεν πρέπει να μπει στην Ακαδημία. Αλλά εξίσου σημαντική ήταν στην φιλοσοφική εκπαίδευση ως προπαιδεία η συμβολή της μουσικής και της αστρονομίας. Επίσης κάτι που οι Πυθαγόροι είχαν διαπιστώσει από πολύ νωρίς και που ο Πλάτων υιοθέτησε με μεγάλο ενθουσιασμό. Άρα ο Θεόν, ένας διανοητής που ορίμασε μέσα στο κλίμα της πυθαγορικής και της πλατωνικής φιλοσοφίας, γιατί ερμηνεύει και τα Πυθαγόρια μαθηματικά πριν ερμηνεύσει τα πλατωνικά, είναι φυσικό ο Θεόν να αποδίδει μεγάλη σημασία στους τρεις αυτούς βασικούς κλάδους της επιστήμης. Και λέει τα εξής. Το μένουν συμβάσεις γεωμετρίας και συμβάσεις μουσικής και αστρονομίας έμπειρων γενόμενων της πλατωνικής συγγράμμας εν τυχάνει, μακαριστών μεν ειν ή το γέννητο. Είναι πολύ ευτυχές γεγονός, εάν αυτός ο οποίος θέλει να έχει πρόσβαση στα πλατωνικά συγγράμματα, γνωρίζει γεωμετρία και μουσική και αστρονομία, γίνει έμπειρος αυτών. Μάλιστα, μερικά από αυτά τα μαθήματα πρέπει να διδάσκονται στους νέους από την παιδική τους ηλικία, βεβαίως σε απλούστερη μορφή. Και έτσι θα πει: Παιδεύομεν γάρ τους παιδας εν μουσική, τε και γυμναστική και γράμμαση και γεωμετρία και εν αριθμητική. Δεν χρειάζεται μετάφραση, είναι απλούστατο. Τώρα, όσον αφορά τα μαθηματικά, ο Θεόν θεωρεί την αριθμητική και τη γεωμετρία ως κάτι το απαραίτητο όχι μόνο για να εντρυφήσουμε στη φιλοσοφία, αλλά και για την πρόοδο και την ευημερία μας. Και για να ενισχύσει αυτή την άποψη, αναφέρει όσα λέγονται στην επινομίδα του Πλάτων, κατά άλλους έχει γραφεί από, όχι από τον Πλάτων, αλλά από τον Φίλιππο τον Οπούντιο, υπάρχει μία έρηδα των μελετών σχετικά με το ποιος έγραψε την επινομίδα, τέλος πάντων, επινομής μετά τους νόμους γραφής, έτσι ή αλλιώς, ακόμα και αν δεν εγγράφει από τον Πλάτωνα, είναι στο πνεύμα της πλατωνικής διδασκαλίας, το έργο. Λέει λοιπόν εκεί ότι ο Θεός έδωσε την επιστήμη των αριθμών στους ανθρώπους και ότι χωρίς αυτήν κανένας δεν μπορεί να γίνει σοφός, φρόνιμος και ενάρετος.
ή σπουδαίος όπως τον αποκαλεί. Σπουδαίος είναι και όρος αριστοτελικός για τον σοφό και τον ενάρετο. Λέει, πάλιν εν το επινομείο, δηλαδή στην επινομίδα, πολλά μεν και άλλα υπεραριθμητικής διεξέρχεται, ο Πλάτων ή όποιος έγραψε τέλος πάντων με πλατωνικό πνεύμα την επινομίδα, μιλάει σχετικά με την αριθμητική, Θεού δώρον αυτήν λέγον και λέγει ότι είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους, τόσο σπουδαία είναι τα μαθηματικά. Και ούχ ιόντε ανεφτάφτης σπουδαίων γενέστε τεινά. Και χωρίς αυτήν κανένας δεν μπορεί να γίνει σπουδαίος, δηλαδή ενάρετος και σοφός. Και προβάλλει και κάποιους λόγους που δικαιολογούν την άποψή του, ότι τα μαθηματικά είναι επεγερτικά και παρακλητικά διανοίας, δηλαδή οξύνουν το μυαλό, όπως είχε πει και ο Πλάτων, είναι προπαρασκευαστικά και καθαρτικά ψυχής στο επιτίδιον αυτήν προς φιλοσοφία εν γενέστε, προπαρασκευάζουν την ψυχή και την καθαρίζουν από τα κακά της στοιχεία και την οθούν να γίνει κατάλληλη για τη φιλοσοφία, οξύνουν το νου, όπως έχουμε πει ήδη, και οθούν την ψυχή να στραφεί από την εμπειρική πραγματικότητα στον κόσμο των ιδεών. Γιατί είναι μία πρώτη αφαίρεση, δηλαδή όταν λέμε 6 ας πούμε, 5 ή 7, σημαίνει ότι το παιδί, ο νέος άνθρωπος, έχει δει 5 αντικείμενα, 5 πορτοκάλια, 5 καρέκλες, 5 δέντρα και αφαιρεί το συμπλήρωμα, το είδος των αντικειμένων και κρατάει το 5. Είναι λοιπόν μια αφαίρεση ήδη ο αριθμός, όπως και το σχήμα, ας πούμε, η σφαίρα. Έχει δει μια μπάλα, έχει δει το φεγγάρι, έχει δει ένα βόλο, ξέρω εγώ, έχει δει ένα πορτοκάλι, που είναι σφαιρικά ή ομοιάζουν με σφαίρα. Η σφαίρα είναι η αφαίρεση του σχήματος των πραγμάτων που έχει δει στην εμπειρική πραγματικότητα. Είναι μια πρώτη αφαίρεση λοιπόν. Και οι ιδέες βεβαίως είναι μια ανωτέρου είδους αφαίρεση, όπως έχουμε ήδη πει. Λοιπόν, έτσι το πρώτο μέρος της πραγματείας του Θέωνος είναι μια γενική εισαγωγή στα μαθηματικά, στην οποία αναλύονται οι βασικές απόψεις των Πυθαγορείων και κυρίως του Αρχίτα, του Φιλολάου και του Υπάσου, μεταξύ των οποίων πρωταρχική θέση κατέχει η θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι αριθμοί είναι η αρχή και πηγή και ρίζα των πάντων, όπως λέει, καθώς και η αντίληψη ότι όλοι οι αριθμοί προέρχονται από τη μονάδα, η μεν γαρ μονάς αρχή πάντων και κυριωτά την πασών, εξής πάντα αυτή δε εξουδενός. Αρχή όλων των αριθμών είναι η μονάδα. Πάλι η αριθμή είναι η αρχή όλων των όντων, άρα όλα τα όντα προέρχονται από την αρχική μονάδα. Στη συνέχεια εξετάζει τις ιδιότητες και τις διάφορες κατηγορίες των αριθμών. Υπήρχαν πολλές κατηγορίες. Σήμερα εμείς έχουμε τους περιττούς και τους αρτίους. Οι αρχαίοι είχαν πολλές περισσότερες. Σύνθετοι, ασύνθετοι, άρτιοι, περιττοί, ετερομήκης, παραλληλόγραμμοι, γιατί οι Πυθαγόροι, όπως είπαμε, τους αριθμούς τους απέδιδαν, τους απεικόνιζαν με στιγμές. Άρα κάθε αριθμός παραλλήλως ήταν και γεωμετρικό σχήμα. Τρίγωνοι, τετράγωνοι, προμήκης, επίποδοι, στερεοί, τέλεια, λοιποί, σύμφωνοι κλπ. Επιπλέον επισημαίνει τη σημασία ορισμένων μαθηματικών κανόνων, όπως εκείνου που αναφέρεται στους άκρους όρους κάθε αριθμητικής πρόοδου, το άθροισμα των οποίων ισούται με το άθροισμα των εξίσου από τα άκρα απεχών των αριθμών. Δηλαδή, αν έχουμε από το 1 ως το 10, έχουμε το 1 και το 9 μας κάνει ως άθροισμα το 10, εξίσου από τα άκρα απεχόντων. Μετά έχουμε το 2 και το 8, λίγο πιο, ένα βήμα πιο μέσα. Μας κάνει πάλι 10. Μετά έχουμε 3 και 7 το ίδιο, 6 και 4 το ίδιο και το 5 διπλασιαζόμενο μας κάνει πάλι το 10. Τώρα, όσον αφορά τη μουσική, ο Θέων πίστευε, όπως και οι Πυθαγόροι και ο Πλάτων, ότι η μουσική είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο, αλλά διέπει ολόκληρο το σύμπαν, όπως και οι Πυθαγόροι. Η μουσική βασίζεται σε αριθμητικές σχέσεις, το σύμπαν επίσης βασίζεται σε αριθμητικές σχέσεις, άρα μας δίδει αρμονία τόσο και η μουσική, όταν φυσικά συντίθεται σύμφωνα με σωστές αναλογίες, και το σύμπαν επίσης έχει μία αρμονία, μία μουσική αρμονία, αδιόρατη ίσως στους πολλούς, αλλά υπάρχουσα. Λέει συγκεκριμένα ο Θεόν, ορεγόμεθα δε την εν το κόσμο αρμονίαν και την εν τούτο μουσικήν κατανόησε. Ας θυμηθούμε την αρμονία των ουρανίων σφαιρών που μπορούσε να κουραστεί ο Πυθαγόρας κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια αρμονία στον κόσμο, την οποία αγαπούμε, πρέπει να αγαπήσουμε πολύ, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και ενέχει μουσική. Επίσης ο Θεόν υποστηρίζει ότι η μουσική συνδέεται στενά με τη φιλοσοφία, για τους εξής λόγους. Μουσική και φιλοσοφία είναι σχεδόν συγγενείς όροι, όπως φαίνεται από τα πλατωνικά κείμενα.
λέει ο Θεόν, και εν τρίτο της πολιτείας, εννοείται στο τρίτο βιβλίο, διδάσκων ο Πλάτων, ότι μόνος μουσικός ο φιλόσοφος. Το λέει πράγματι αυτό, αλλά βεβαίως όχι με την έννοια του μουσικού, τη στενή έννοια του μουσικού, με την έννοια του ανθρώπου που έχει αρμονία στην ψυχή του. Εδώ ίσως υπερβάλλει ο Θεόν. Δεύτερον, τόσο η μουσική όσο και η φιλοσοφία αποσκοπούν στην αρμονία που είναι χρήσιμη προς την του καλούτε και αγαθούν ζήτηση, προς την αναζήτηση του ωραίου και του καλού. Ο φιλόσοφος όπως και ο μουσικός δεν είναι ποτέ ασχήμων, άσχημος, άρρυθμος, ανάρμοστος και κακός, γιατί η μουσική δίνει στην ψυχή το εύρυθμον και ευάρμοστον και εύσχημον. Δηλαδή, συνήθως όσοι ασχολούνται με τη μουσική. Τώρα, το καθολικεύει ο Θεόν, δεν είναι απολύτως ορθό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι κακοί που αγαπούν τη μουσική παρόλα αυτά. Και μάλιστα την ωραία μουσική, την πλήρη αρμονιών. Όμως συνήθως η μουσική, έχει μια λογική όμως το πράγμα, συνήθως η μουσική, η αρμονική μουσική φέρει αρμονία στην ψυχή και ένας άνθρωπος έχει αρμονία στην ψυχή δεν μπορεί παρά να είναι ισορροπημένος, λογικός, ενάρετος, σόφρον, έχει λογική αλλά στην πράξη υπάρχουν και εξαιρέσεις. Επίσης τόσο ο ένας κλάδος της γνώσης, η μουσική, όσο και ο άλλος, δηλαδή η φιλοσοφία, θεμελιώνονται στην αριθμητική. Ύστερα, ο φιλόσοφος αναλύει ορισμένα μουσικά ζητήματα όπως η αρμονία, η τόνη, δηλαδή γνώρισε πολύ καλά και μουσική, οι λόγοι, τα μουσικά διαστήματα και άλλα και άλλα. Και τέλος μας μιλάει για την αστρονομία, όπου, όπως είναι η ουρανία σφαίρα, οι τροχές των πλανητών, η θέση των απλανών αστέρων, ιδιαίτερα δε οι κινήσεις του ηλίου και της σελήνης, καθώς και η αρμονία των ουρανίων σφαιρών, Πυθαγόριο, καθαρός Πυθαγόριο αυτό. Οι κυριότερες από τις αστρονομικές του απόψεις είναι οι εξής. Πρώτον, τα ουράνια σώματα είναι θεϊκά όντα. Οι περισσότεροι αρχαίοι διανοητές επίστευαν αυτό. Μόνο ο Αναξαγόρας έλεγε ότι είναι διάπειρος λίθος ο ήλιος και κόντεψε να καταδικαστεί και σε θάνατο γι' αυτό. Τελικώς εξορίστηκε, δηλαδή έφυγε μόνος του από την Αθήνα για να γλιτώσει την καταδίκη και ως φίλος του Περικλή την εγλίτωσε βέβαια. Όλοι οι άλλοι πίστευαν ότι είναι θεϊκά όντα. Και ο Πλάτων και οι Πυθαγόροι και όσοι είχαν ασχοληθεί με την αστρονομία. Τα ουράνια λοιπόν σώματα είναι θεϊκά όντα γιατί όλα τα θεία κινούνται με τάξη και αρμονία όπως αυτά. Λέει συγκεκριμένα, φυσικών δε ως φαμέν και αναγκαίων άπαντα τα θεία ομαλώς κινείστε και εφτάκτος. Δεύτερον, η σφαίρα είναι το σχήμα που επικρατεί στα ουράνια σώματα, το οποίο είναι το άριστο και τέλειο σχήμα και κάλλιστο, δηλαδή το ωραιότερο, αλλά και το σύμπαν είναι το ωραιότερο δυνατό σύμπαν, όπως είχε πει και ο Πλάτων, ακριβώς γιατί είναι σφαιρικό. Θα πει ο Θεόν, πας ο κόσμος σφαιρικός. Δηλαδή και οι Πυθαγόροι πίστευαν ότι υπάρχουν αλλεπάλληλες σφαίρες. Υπάρχουν οι σφαίρες των απλανών αστέρων, των πλανητών, η Γη βέβαια, ο Ήλιος, όλα αυτά σφαιρικά και όλα αυτά περιέχονται σε μια μεγαλύτερη σφαίρα που περιλαμβάνει τα πάντα. Άρα η σφαίρα επικρατεί, πας ο κόσμος σφαιρικός παντού, και τα λοιπά και τα μέση αυτού η γη, η σφαιροειδή σούσα και αυτή, και στο μέσο της σφαίρας του κόσμου βρίσκεται η γη, η σφαιροειδή, βεβαίως πίστευαν σε γεωκεντρικό σύστημα τότε, και σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Συμπεραίνοντας, μπορούμε να επισημάνουμε το έργο του Θέονος είναι σπουδαία πηγή πληροφοριών τόσο για την ιστορία των μαθηματικών, όσο και για τις περί μουσικής και απόψεις, και περί μουσικής και αστρονομίας απόψεις των Πυθαγορείων και του Πλάτωνος. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε κάποια γενικά συμπεράσματα για τους πλατωνικούς φιλοσόφους, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής. Καταρχήν, είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσουμε τη σημασία των πλατωνικών φιλοσόφων. Ανάμεσά τους υπάρχουν αληθινά μεγάλα πνεύματα, όπως ο Γαληνός. Ορισμένοι είναι πιθανώς, γιατί δεν έχουν σωθεί έργα, βλέπετε, οπότε πώς θα πούμε με βεβαιότητα για τη σημασία τους. Πιθανώς είναι ίσονος σημασίας, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς με βεβαιότητα. Άλλοι πάλι, ανάμεσα στους οποίους εξέχουσα θέση κατέχει ο Πλούταρχος, είναι σημαντικοί για την πολυμάθειά τους και κυρίως για τη μεγάλη απήχηση που είχαν οι θεωρίες τους στους συγχρόνους και στις επερχόμενες γενναίες. Αυτοί συνετέλεσαν ώστε να μεταδοθούν τα δύσκολα πλατωνικά δόγματα στο ευρύ κοινό, απλοποιώντας τα. Τώρα, αν επιτρέπεται να τα απλοποιήσουμε ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Οπωσδήποτε το βέβαιο είναι ότι τα κείμενά τους αποδεικνύουν περίτρανα τη διαχρονικότητα της πλατωνικής φιλοσοφίας, η οποία δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί το θεμέλιο της σωστής παιδείας και του ευδαίμονος βίου. Και τελειώνω με ένα κείμενο του Θέονος σχετικά με τη σημασία της πλατωνικής φιλοσοφίας, το εξής. Ου γαρ άνευ τούτων, δηλαδή των πλατωνικών μαθημάτων,
Ποτέ τις εν πόλη ευδαίμων γεννήσετε φύσεις. Κανένας δεν μπορεί να γίνει ευδαίμων εάν δεν έχει διδαχθεί τα πλατωνικά μαθήματα. Αλλούτος ο τρόπος, αλλά μόνο δι' αυτού του τρόπου πρέπει να πορεύεται καθένας. Αυτή η τροφή, δι' αυτής της αγωγής, ταύτα τα μαθήματα, δι' αυτών των μαθημάτων, είτε χαλιπά, είτε ράδια, δια ταύτης ιταίων. Είτε είναι δύσκολα, είτε πιο εύκολα, εξαρτάται για ποια μαθήματα από όλα τα πλατωνικά ομιλούμε, πρέπει σε όλη μας τη ζωή να ασχολούμεθα με αυτά. Σας προτρέπω λοιπόν και εσάς να διεξέλθετε τους πλατωνικούς διαλόγους καταρχήν και κάποια έργα των πλατωνικών φιλοσόφων κατά δεύτερον και θα δείτε πόσο πιο ευτυχείς θα γίνετε. Καλή σας νύχτα.